δική σας περίοδο, κύριε Λαγδάλη, κρίθηκαν και θα κριθούν και στη συνέχεια. Για την ετοιμότητα, δεν επικαλέστηκα ποτέ την ετοιμότητά μου, αλλά όποιος εμπράκτος την αμφισβητεί, θα πρέπει να έχει αποδείξεις. Διαφορετικά, ό,τι προβλέπει ο νόμος. Τίποτε δεν γίνεται πίσω από την πλάτη κανενός, αλλά όταν θα πρέπει να ερευνηθούν κάποια πράγματα, εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν για τίποτε. Εγώ ανέφερα γεγονότα. Τώρα είναι απόφαση του καθενός, άλλος δήμαρχος θα παίρνει και πηγαίνει στον εισαγγελέα. Άλλος δήμαρχος τα λέει... Κύριε Μανώλη, εμείς ανθρώπους, έχουν λόγους δάτη. Αφήστε να μονολογήσει κιόλας. Συνεχίσουμε. Για τα like σε δημοσιογράφο δεν ξέρω τι εννοείται και για τα τηλεφωνήματα, αλλά εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι πρώτον, θεωρώ επουσιώδες, αλλά μια και το αναφέρατε εσείς, κάποιοι άλλοι είναι που παίρνουν και κάνουν παρατηρήσεις γιατί κάνουν like και δεν ξέρω τι, σίγουρα όχι εγώ, αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λαγδάλη, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, και προσέξτε, αυτό υποδηλώνει υποκλοπές. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι εγώ κάνω υποκλοπές, ξέρετε τη διαδικασία. Εντάξει, μήπως υπονοείτε και κάτι τέτοιο ότι κάνω υποκλοπές. Λοιπόν, στην συγγνώμη για την κατάντια του Δημοτικού Συμβουλίου που ζητήσατε, δεν ευθύνομαι εγώ, αλλά θεωρώ υποχρέωσή μου να ενημερώσω τον κόσμο. Και κάτι, κύριε Λαγδάλη, το οποίο θα πρέπει εδώ να δεσμευτείτε, γιατί παλιότερα ο Δήμος μας, με μαρτυρίες αιρετών και υπαλλήλων, είναι έτσι κύριε Προσκέλη ή όχι, με μαρτυρίες αιρετών και υπαλλήλων, επειδή δικαιώθηκαν ποσά σε κάποιον που τα διεκδικούσε. Για να το ακούσουν και οι άλλοι. Λοιπόν, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, όταν ο κύριος Πολυζώης, θα πω και το όνομα, δεν είναι κάτι, γιατί έχω στείλει εξώδικο, είχε έρθει στο γραφείο στις αρχές της θητείας μου, όχι, θα σας το διαβάσω τώρα. Ναι. Πάλι, να στο διαβάσω. Για να πάρω το λόγο μετά εδώ. Όχι, για να ξέρετε. Όχι, όχι, αυτό να. Τώρα είναι εκτός θέμα. Αυτό, όχι, δεν είναι εκτός θέμα. Να δεσμευτείτε. Να δεσμευτείτε. Ότι δεν υπάρχει τέτοιο χρέος από το Δήμο. Δεσμεύεστε. Ότι. Μα δεν το ξέρω αυτό το χρέος. Γιατί, για ποιο πράγμα μιλάτε. Επομένως. Θα πρέπει και εγώ. Ακούστε με λίγο. Είναι πολύ απλό. Κάνετε συζήτηση. Ούτε να το ρωτήσετε. Μαθήστε πώ το πείτε. Ούτε να το ρωτήσετε καθόλου. Εντάξει, δεν ρωτάω. Επομένως, εντάξει, δεν ρωτάω, αφού δεν επιτρέπεται κύριε Πρόεδρε, αλλά το τονίζω ότι ο κύριος αυτός είπε ότι από την προηγούμενη δημοτική αρχή έχει να παίρνει 180.000 πλέον ΦΠΑ. Έστειλα εξώδικο, παρακαλείστε όμως εντός 10 ημερών απολήψεως της παρούσης, ενημερώστε εγγράφως αν πράγματι υφίστανται αυτοί οφειλή και σε περίπτωση καταφατήρησης απαντήσεως μας αποστείλετε λεπτομερή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η οφειλή και δεν έχουμε πάρει απάντηση, αυτό έγινε το 2020. Απλώς προς γνώση, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτά.